Digimon. Ψηφιακά πλάσματα τα οποία ζουν σε ένα ψηφιακό κόσμο και εξελίσσονται σε δυνατότερες μορφές. Μία σειρά που άφησε το στίγμα της στην Ελλάδα λόγω της άψογης μεταγλώτησής της, τη χρήση της ιαπωνικής μουσικής και της όρημης ιστορίας της που σαν παιδιά μας συνάρπασε, κάνοντάς μας να ζητάμε κι άλλο. Η πρώτη σεζόν των Digimon παίχθηκε στο Star και συνέχεια οι επόμενες τρεις, καθώς και η αμερικάνικη ταινία, παίχθηκαν στο κανάλι Alter. Αν δεν ξέρετε ποιο είναι το κανάλι Alter, ναι, αυτό το άγριστο κουτί στο σαλόνι που έχετε για να παίζετε PlayStation, κάποτε είχε άνιμε. Μπορεί στις μέρες μας το να δεις άνιμε να είναι κάτι πολύ απλό, αλλά τότε ήταν μια μορφή πολυτέλειας. Κινούμενα σχέδια πεζόντουσαν κυρίως στα Σαββατοκύριακα πρωινές ώρες. Και όταν λέμε πρωινές, με την τζίμπλα στο μάτι. Έχοντας όμως καταφέρει να περάσει αυτό το γολγοθά και να ξυπνήσει το πρωί, τι έκανες? Έβλεπες τη σειρά που σου άρεσε? Όχι φυσικά, έβλεπες τα πάντα. Πρώτον, γιατί ήταν τα μόνα κοινωνικά σχέδια που θα έβλεπες μέσα στην εβδομάδα και ήθελες να πάρεις μια μεγάλη μυτιά άνιμε. Και δεύτερον, έβλεπες τα πάντα με την ελπίδα να βρεις κάτι καινούριο που θα είναι καλό. Μην το γελάτε, παιδιά, ο λόγος που έμαθα για τον Dragon Ball ήταν γιατί ένα πρωί έκανα ζάπινγκ και έπεσα πάνω στο πρώτο επεισόδιο. Όλα αυτά όμως συνέβαιναν μόνο αν το πρωί δεν αναγκαζόσουν να χάσει σειρά που σου άρεσε, γιατί ο Σιμίτης θυμήθηκε να πει τη μαλακία του στο τελευταίο επεισόδιο του Dragon Ball, είτε γιατί η μάνα σου είχε την έξυπνη ιδέα να σε στείλει φροντιστήριο για μαθήματα τα οποία δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή σου. Ευχαριστώ, μαμά! Το φροντιστήριο για αρχαία στην πρώτη γυμνασίου πραγματικά μου έσωσε τη ζωή. Οι βασιλιάδες πρωινής ζώνης ήταν ο Αντένα, το Σταρ και το Alter. Ειδικά το Alter, όσο αφορά τα Digimon, είχε κάνει την εκπληκτική δουλειά. Έπαιζε τα νέα επεισόδια γύρω στις 12 με 3 τα ξημερώματα και φυσικά όχι συνεχόμενα. Έτσι, ο μικρός Ντέστρο έβλεπε μια γενετική μεταμόρφωση, στη συνέχεια έκανα διάλειμμα για Εμμανουέλα, στη συνέχεια άλλο ένα επεισόδιο Digimon και τέλος έκλεινε με λίγο Γεωργίου για να στρώσουμε. Φίλε, ναι. Ακούσε. Είσαι το αυτί σου και προβλημάτι σου. Μοναδικές εποχές. Σαν σειρά, τα Digimon κατά τη γνώμη μου ήταν καλύτερη επιλογή από τα Pokémon. Αλλά θα ρωτήσετε, μαζί για Τέστρο, γιατί ο κόσμος ξέρει περισσότερο τα Pokémon παρά τα Digimon? Αυτό φυσικά οφείλεται στα παιχνίδια που τα Pokémon είχαν μακράν καλύτερα. Θυμάμαι ότι το πρώτο παιχνίδι Digimon που δεν τρεπόμουν να λέω ότι παίζω ήταν το Digimon World 3. Έχω κάνει μια αναφορά στο παρελθόν για τα παιχνίδια Digimon και πού τα έβρισκα, άρα άμα θέλετε να πάρετε μια ιδέα από τον Τέστρο του παρελθόντος, με μια άψογη μεταγλώτηση και soundtrack και επίσης με ένα καλό sequel, μπορώ να πω με το χέρι στην καρδιά ότι τα Digimon είναι ένα από τα διαμάντια της παιδικής μου ηλικίας. Φυσικά το franchise συνέχισε μέσα από τα χρόνια, αλλά ποτέ δεν χτύπησε την κορυφή όπως με την πρώτη σεζόν. Ακόμη και η ίδια η Toei έκανε απόπειρες για να δώσει έναν επίλογο στην ιστορία της πρώτης σεζόν, αλλά αυτό δεν έφερε τα αποτελέσματα που περίμενα. Έτσι έφτιαξε κι άλλο. Αυτό όμως δεν ήταν το τέλος. Με τον Dragon Ball Super Broly να έχει παιχτεί στους κινηματογράφους και με τον Gekiga no Kitaro να ολοκληρώνεται, η Toei ανακοίνωσε ότι μετά από χρόνια θα κάνει ένα soft reboot της πρώτης σειράς Digimon. Η έννοια soft reboot δίνεται σε ταινίες και σειρές που προσπαθούν να παρουσιάζουν κάτι το οποίο ήδη υπήρχε, όπως για παράδειγμα το Star Wars ή το Ghostbuster, αλλά να τους αλλάξουν στοιχεία και να δημιουργήσουν κάτι πρωτότυπο. Ναι, αυτός είναι ο Tai και αυτός είναι ο Agumon, αλλά γνωρίζονται διαφορετικά, αντιμετωπίζουν νέους εχθρούς και η πλοκή έχει αλλάξει. Δεν είναι απλά ένα remake με καλύτερο animation. Φυσικά η ερώτηση στο μυαλό όλων είναι, γιατί να κάνουν κάτι τέτοιο? Πέρα από το προφανές, τα Digimon σαν σειρά δεν είχαν καλό animation. Η αρχική ιδέα της σειράς ήταν να ολοκληρώνεται με τα εκλεκτά παιδιά να πολεμούν τον Devimon στο νησί File, αλλά λόγω της δημοτικότητάς τους αποφασίστηκαν να φτιαχτούν κι άλλα επεισόδια. Πώς όμως καταφέρνεις να μετατρέψεις μια 13 σειρά σε 54? Πολύ απλά, με το να βάζεις συνέχεια μεταμορφώσεις. Κάθε επεισόδιο, ένα μεγάλο μέρος του αποτελούνταν από Digimon να πηγαίνουν ένα-ένα όλα τα στάδια μεταμόρφωσης. Η νέα όμως σειρά δεν μασάει. Από τα πρώτα 3 επεισόδια, οι animators ανέφεραν ότι ήθελαν να δώσουν μια αίσθηση κοντά στη δεύτερη ταινία Digimon, με αποτέλεσμα να βλέπουμε συνεχώς το animation να γίνεται καλύτερο. Αν και αυτή η ποιότητα δεν συνεχίστηκε, ειλικρινά το επίπεδο του animation έμεινε πολύ ψηλό. Η Toei Animation ξεπέρασε τον εαυτό της και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας δίνει ποιότητα. Παρόλο όμως το φαταχτερό animation και τα μοντέρνα χρώματα, δεν μπορούμε να πω ότι η σειρά με έχει κερδίσει ως τώρα. Η ιστορία κινείται πολύ αργά και κάπως ανάποδα. Στην παλιά σειρά, στα πρώτα 2 επεισόδια, είχαν συστηθεί όλα τα παιδιά, ο ψηφιακός κόσμος και η ιδέα της μεταμόρφωσης. Στη νέα σειρά όμως, ακόμα μαθαίνουμε τα παιδιά,
Οι μεταμορφώσεις συμβαίνουν, αλλά κανείς δεν ρωτάει γιατί, και πήραμε μια ένωση Digimon χωρίς τα άτομα τα οποία συμμετείχαν να έχουν κάποιον ιδιαίτερο δεσμό μεταξύ τους. Η αλήθεια όμως είναι ότι μόνο ο χρόνος θα δείξει. Παρ' όλα αυτά, από τη μεριά μου σας λέω ότι αν ψάχνετε μια όμορφη εβδομαδιαία σειρά, τότε σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραλείψετε αυτό το reboot. Εγώ τουλάχιστον για τώρα θα συνεχίσω να το βλέπω. Από Mazinger Destro, γεια σας!